νομοσχέδιο είναι καταδικασμένο στη συνείδηση των φοιτητών. Ενώ οι γονείς μας μένουν άνεργοι και αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε ταυτόχρονα με τις σπουδές μας για να τα βγάλουμε πέρα, μας απειλούν με διαγραφές. Ενώ έχουμε να μπούμε σε αμφιθέατρο ένα χρόνο, έχουμε τεράστιες ελλείψεις σε καθηγητές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Δίνουμε εξεταστική χωρίς συγκράματα. Η κυβέρνηση δίνει 30 εκατομμύρια ευρώ για την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας και την ίδια στιγμή μειώνει τον κρατικό προϋπολογισμό για την παιδεία κατά 8%. Όλο αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο, αλλά αποτελεί συνέχεια των επιδεώξεων και των προηγούμενων κυβερνήσεων για την παιδεία. Θέλουν εμάς τους φοιτητές πελάτες στις σχολές μας. Γι' αυτό ενισχύουν τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών με δίδακτρα, εξισώνουν τα πτυχία μας με των ιδιωτικών κολεγίων, ετείνουν την κατηγοριοποίηση των πτυχίων και αποκλείουν με αυτό το νομοσχέδιο χιλιάδες νέους από το πανεπιστήμιο. Θέλουν να μετατρέψουν τα πανεπιστήμια μας σε εργοστάσια παραγωγής φθηνών και ευέλικτων εργαζομένων με χαμηλότερες απαιτήσεις. Γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι όλοι αυτοί οι φραγμοί σηκώνουν αντιδράσεις. Γι' αυτό ενισχύει τις απειλές και την καταστολή με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αγνοεί επανειλημμένα τα δικαιώματά μας σε υγεία, μόρφωση και δουλειά. Όμως εμείς δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Εμείς λέμε τα 30 εκατομμύρια να τα δώσουν για τις σχολές μας, για καθηγητές, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, βιβλία. Ούτε σκέψη για διαγραφές φοιτητών, κάρτες εισόδου και πανεπιστημιακή αστυνομία. Θέλουμε να σπουδάζουμε σε ένα δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο που θα μας παρέχει ολοκληρωμένη γνώση στο αντικείμενό μας. Προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Οι αγώνες μας δεν μπαίνουν στο γύψο.